Δηλητηριάσει όρνεων στην περιοχή κλεισούρα Αράκινθου στο Μεσολόγγι, καταγγέλει ο φορέα διαχείριση λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ωραίων. Εντοπίστηκαν συνολικά 11 όρνεα θύματα δηλητηρίαση, όπω πιθανολογούν τα μέλη του φορέα. Δύο μόνο από αυτά ήταν ζωντανά, τα οποία στάλησαν στην εταιρεία περίθαλψη Άνιμα και παρουσιάζουν σημεία ανάκαμψη. Στην περιοχή υπάρχει απικία όρνεων που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 23 αρπακτικά. Πριν 2 χρόνια περίπου είχαμε βρει άλλα 7 νεκρά όρνια πιθανών από δηλητηριασμένα δολώματα, τα οποία έχουν απαγορευτεί από το 1993, αλλά όμως οι κτηνοτρόφοι ως εύκολη λύση πολλές φορές τα χρησιμοποιούν. Έτσι, νεκρές προβατίνες ή άλλα ζώα κτηνοτροφικά από επιθέσεις λύκων και αλεπούδων τους υποθετούν στριχνίνη, ένα είδος δολώματος δηλητηριασμένου. Στην συνέχεια, τα όρνια στο τοματοφάγα πουλιά τρώνε το κρέας του ζώου και έτσι και αυτά δηλητηριάζονται. Ομάδα ανίχνευσης της Ορνιθολογικής Εταιρείας ερευνά για την ύπαρξη περισσότερων νεκρών ζώων με σημάδια δηλητηρίασης. Ήδη έχουν βρεθεί 2 νεκρά πρόβατα, των οποίων ιστοί έχουν σταλεί για ανάλυση μαζί με ιστούς από τα νεκρά όρνια. Αν επαληθευτούν οι υποψίες τους, τα στελέχη του φορέα θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αναζήτηση ευθυνών και την τιμωρία των δραστών.